καλώς ήρθατε. Με μεγάλη χαρά προσκυνήσω σήμερα τη δεύτερη τη μερίδα της ΕΦΕ, η Ελληνική Προσωποκεντρική και Βιωματική Εταιρεία, ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2014, είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία και την ξεκίνησαν 26 ιδρυτικά μέλη. Κύριος στόχος της είναι να αποτελέσει χώρο συνάντησης και συνεργασίας για τους επαγγελματίες, ψυχοθεραπευτές και σύμβουλους, οι οποίοι ακολουθούν την προσωποκεντρική και βιωματική προσέγγιση στην εργασία τους, υιοθετούν τη φιλοσοφία της και ασπάζονται τις αρχές της. Σήμερα η ΕΠΒΕ έχει 90 μέλη. Πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας μερίδα τον Απρίλιο του 2016 με θέμα την προσωποκεντρική και βιωματική προσέγγιση του σήμερα. Συγκεντρωθήκαμε εδώ 150 άτομα και κατά κοινή ομολογία ήταν μια πολύ δημιουργική συνάντηση που μας πρόσφερε γνώσεις, εμπειρία, ευκαιρία για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Η επιτυχία της μας έδωσε τη δύναμη και τη διάθεση να συνεχίσουμε την πορεία μας. Οι δράσεις μας, μεταξύ άλλων, φιλοδοξούν να δίνουν ευκαιρίες για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη, αλληλεπίδραση των μελών μας. Επίσης, προαγωγή της επικοινωνίας με επαγγελματίες ψυχικής υγείας από άλλες προσεγγίσεις και με επαγγελματίες από άλλους χώρους που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τη φιλοσοφία μας. Τα ενδιαφέροντά μας βρίσκεται ο διάλογος με τον ακαδημαϊκό χώρο και η επιθυμία μας είναι να υπάρχει ανοιχτός διάλογος επικοινωνίας και συνεργασία με τις πανεπιστημιακές σχολές που διδάσκουν ψυχολογία και συμβουλευτική. Επίσης, τα ενδιαφέροντά μας βρίσκεται ο διάλογος με επιστήμονες από άλλα πεδία, κυρίως ανθρωπιστικά, ώστε να διερευνούμε τις εφαρμογές της προσωποκεντρικής φιλοσοφίας και τη συμβολή της στην ουσιαστικότερη επικοινωνία και την ιδιωτική παροχή υπηρεσιών στον άνθρωπο. Γι' αυτό το θέμα της δεύτερης διμερίδας μας είναι ενσυναίσθηση, αυθεντικότητα, ανεχώρων αποδοχή. Ένα σύγχρονο διεπιστημονικό διάλογο για τη σημασία των θεραπευτικών συνθηκών της προσωποκεντρικής και βιωματικής προσέγγισης. Προσκαλέσαμε καθηγητές ψυχολογίας, συναδέλφους από άλλες προσεγγίσεις, αλλά και επιστήμονες από άλλο πεδίο, προκειμένου να μοιραστούμε την εμπειρία μας για τη σημαντικότητα των τριών βασικών θεραπευτικών συνθηκών της προσωποκεντρικής και βιωματικής προσέγγισης. Επίσης, ανταποκρίθηκαν στην ανακοίνωση της διμερίδας μας πολλοί συνάδελφοι και επαγγελματίες, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών και εργαστηρίων. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μιλήσω για αυτές τις συνθήκες, αφού με κάποιο τρόπο είναι οι πρωταγωνιστές σε αυτή τη διμερίδα. Ως φιλοσοφική βάση της προσωποκεντρικής και βιωματικής προσέγγισης υπάρχει η πίστη στην ειγενή τάση πραγμάτωσης του ατόμου, που είναι η τάση του για διαφοροποίηση, ανάπτυξη, αξιοποίηση όλου του δυναμικού. Συχνά αυτή η τάση παρεμποδίζεται από εσωτερικές συγκρούσεις, προβληματικές σχέσεις, υπερβολικό άγχος. Μπορεί να καθίσει βαθιά, να καλυφθεί από άμυνες και τότε λέμε ότι το άτομο βρίσκεται σε κατάσταση ασυμφωνίας ή μη αυθεντικότητας. Όταν συμβαίνει αυτό, για να απελευθερωθεί και να εκφραστεί η τάση πραγμάτωσης που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο, χρειάζεται να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Χρειάζεται να δημιουργηθεί μια σχέση βοηθητική για το άτομο που θα λειτουργήσει ως καταλύτης ώστε να δει πιο ξεκάθαρα μέσα του. Να έρθει σε επαφή με τα συναισθήματά του, να αποκτήσει εσωτερική συμφωνία, όπως λέμε. Προκειμένου να διαμορφωθεί μια σχέση βοηθητική για το άτομο, ο Ρόντζερς διατύπωσε 6 απαραίτητες συνθήκες. Ας μην εστιαστούμε στη θεραπευτική σχέση, ας ονομάσουμε απλά αυτή τη σχέση βοηθητική. Δύο άνθρωποι χρειάζεται να βρίσκονται σε επαφή. Το ένα πρόσωπο, αυτό που βρίσκεται σε κατάσταση ασυμφωνίας, χρειάζεται να έχει επίγνωση ότι έχει άγχος, ότι έχει δυσαρμονία στη ζωή του. Το άτομο που επιθυμεί να βοηθήσει να είναι αυθεντικό και ολόκληρο στη σχέση. Ο βοηθόν προσπαθεί να δει τον κόσμο με τα μάτια του άλλου. Με άλλα λόγια, να έχει συνέστηση. Να αποδέχεται χωρίς κριτική και όρους τον κόσμο. Με άλλα λόγια, να έχει ανεχώρον αποδοχή. Αυτές οι συνθήκες της ενσυναίσθησης και της ανεχώρων αποδοχής χρειάζεται να γίνονται αντιληπτές από τον άνθρωπο που βρίσκεται σε κατάσταση ασυμφωνίας. Οι τρεις από τις 6 προαναφερθείς συνθήκες
η αυθεντικότητα, η ενσυναίσθηση και η ανεχώρα αποδοχή επικράτησαν ως οι βασικές συνθήκες για τη δημιουργία μιας βοηθητικής σχέσης. Αν τώρα οι λέξεις βοηθών και βοηθούμενος αντικατασταθούν, αποδυσαντίστηκε σε κάθε επάγγελμα, όπως ψυχοθεραπευτής θεραπευόμενος, εκπαιδευτής εκπαιδευόμενος, γιατρός ασθενής, κοινωνικός λειτουργός εποφελούμενος, καλλιτέχνης θεατής και άλλα πολλά. Τότε έχουμε την εφαρμογή αυτών των συνθηκών και σε άλλα επαγγέλματα. Η προσωποκεντρική και βιωματική προσέγγιση, μάλιστα, θεωρεί αναγκαίες και επαρκείς αυτές τις βασικές συνθήκες για τη δημιουργία μιας ψυχοθεραπευτικής σχέσης. Όπως είπε ο Ρότζερς, η σχέση ανάμεσα σε ψυχοθεραπευτή θεραπευόμενο στο εγώ και τώρα είναι η θεραπεία. Πριν όμως δούμε την εφαρμογή των συνθηκών σε ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, θεωρώ σημαντικό να δούμε πώς επιδρούν στο ίδιο το άτομο και συνεπώς στην κοινωνία. Για να μπορεί κάποιος να προσφέρει αυτές τις συνθήκες σε μια σχέση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τις προσφέρει στον εαυτό του. Ως χώρα διανύουμε μια κρίσιμη φάση, όπου η κοινωνική κρίση μας θέτει πρώτον ευθυνών μας. Υπό αυτό το πρίσμα, ίσως η συζήτηση για τις συνθήκες της προσωποκεντρικής να φαίνεται δευτερευούσης σημασίας μπροστά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως πολίτες μιας χώρας σε οικονομική κρίση. Υπάρχει ευρέως η άποψη ότι η ενδοσκόπηση και η ψυχοθεραπεία διαμορφώνει εγωκεντρικούς ανθρώπους, ότι προωθεί την ατομικότητα και ότι ίσως είναι και πολυτέλεια στις μέρες μας. Ωστόσο, η αλλαγή σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο ξεκινάει από την αλλαγή σε ατομικό επίπεδο. Όπως είπε και η ανθρωπολόγος Μάργαρετ Μιντ, μην αμφιβάλλετε ότι μια μικρή ομάδα σκεπτόμενων δεσμευμένων πολιτών μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Στην πραγματικότητα αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Η οικονομική κρίση που σε μεγάλο βαθμό είναι και κρίση αξιών μας καλεί να προσαρμοστούμε και να ισορροπήσουμε σε ένα νέο σημείο. Έχοντας χάσει την ισορροπία, στην οποία η κοινωνία μας έχει μείνει για πολλά χρόνια, με τις δραματικές αλλαγές που ζούμε την τελευταία χρονική περίοδο, χρειάζεται να βρούμε ένα νέο σημείο ισορροπίας, σύμφωνα και με τον όγκο της ομοιόσπασης. Αυτή η αλλαγή θα ξεκινήσει από τον καθένα μας ξεχωριστά και θα έχει επίδραση και στην κοινωνία. Για να μπορέσει κάποιος να σχετιστεί με τους άλλους και να ενδιαφερθεί για το κοινωνικό σύνολο, χρειάζεται να αποκτήσει εσωτερική συμφωνία και αρμονία. Όταν το άτομο είναι πιο ανοιχτό και έχει μεγαλύτερη επίγνωση της εμπειρίας του, τότε είναι πιθανότερο να δράσει ως κοινωνικοποιημένος πολίτης. Αυτό που ίσως έχουμε ανάγκη είναι η ανάδυση του νέου προσώπου, του προσώπου του μέλλοντος, του προσώπου του σήμερα. Αυτό το νέο πρόσωπο θα είναι ένα άτομο με ενδιαφέρον για το σύνολο, με κοινωνικοπολιτικές ανησυχίες και δράση, με δημιουργικότητα και φαντασία. Έχουμε ανάγκη από μια δημιουργική προσαρμογή των ατόμων στις νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Χρειαζόμαστε την εφεύρεση καινοτόμων ιδεών που θα χρησιμεύσουν στην ανάπτυξη και στην δραστηριοποίηση σε νέους τομείς. Αυτή η δημιουργική προσαρμογή, η δημιουργική διαδικασία, σύμφωνα με τον Ρότζερς, είναι το καινούριο προϊόν που προκύπτει από την αλληλεπίδραση του μοναδικού ξεχωριστού ατόμου με το περιβάλλον του, τις καταστάσεις και τα γεγονότα της ζωής του και τα υλικά αγαθά που διαθέτει. Αυτό το καινούριο προϊόν, για να χαρακτηριστεί δημιουργικό, χρειάζεται να είναι καινοτόμο, να έχει χρησιμότητα και να είναι αποδεκτό από μια ομάδα ανθρώπων. Κύρια πηγή αυτής της δημιουργικότητας είναι η τάση πραγμάτωσης που έχει κάθε άνθρωπος. Η τάση του να αυτοπραγματωθεί, να εκφράσει και να ενεργοποιήσει όλες τις δυνατότητες, να γίνει το δυναμικό. Το πλήρως λειτουργικό άτομο, τον αδειόμενο πρόσωπο, το πολιτικό πρόσωπο του μέλλοντος, όπως υποστήριξε ο Ρότζερς, έχει τα χαρακτηριστικά. Είναι σε επαφή με τον εαυτό του και με τους άλλους. Είναι ικανό να έχει οικειότητα και δέσμευση, αντί να είναι αποσυρμένο και παθητικό. Είναι αυθεντικό, ολόκληρο και ολοκληρωμένο, ανοιχτό στην εμπειρία και σε νέους τρόπους οπτικής και ύπαρξης. Έχει εσωτερική ασφάλεια και δύναμη και μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τους άλλους. Έχει εσωτερική αρμονία, γαλήνη, νιάξιμο και αποδοχή, δεν είναι αποξενωμένο. Έχει κατανόηση και ενσυναίσθηση προς τον εαυτό και προς τους άλλους. Με αφετηρία λοιπόν την αυθεντικότητα, την ενσυναίσθηση προς τον εαυτό, την αποδοχή του εαυτού μας, μπορούμε να προσφέρουμε αυτές τις συνθήκες και στους άλλους. Στις συντροφικές σχέσεις, στις σχέσεις γονέα-παιδιού,
τις επαγγελματικές σχέσεις, τις σχέσεις σε μια κοινότητα, η επικοινωνία προάγεται με την ύπαρξη των συνθηκών. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε αυτή τη διμερίδα πώς εφαρμόζονται και πόσο βοηθητικές είναι οι βασικές συνθήκες της προσωποκεντρικής βιωματικής προσέγγισης στις προσωπικές σχέσεις, στην εκπαίδευση, στην ιατρική, στην τέχνη, στην διοίκηση επιχειρήσεων, στην επίλυση διαφορών. Τέλος, θα δούμε πώς λειτουργούν στην προσωποκεντρική και βιωματική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία και σε άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν θεωρητικές παρουσιάσεις και εργαστήρια. Θα κλείσουμε με μία ομάδα συνάντησης. Θα μας δώσει την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε, να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μοιραστούμε το πώς μας άγγιξε αυτή η διμερίδα. Χαιρετίζω λοιπόν την έναρξη εργασιών της δεύτερης διμερίδας της ΕΠΕ και εύχομαι να έχουμε ένα διήμερο πλούσιο σε συγκινήσεις, σε ενημέρωση, σε αλληλεπίδραση. Πριν κλείσω την ομιλία μου, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η WAPSEPS διοργανώνει το 13ο Διεθνές Συνέδριο για την προσωπική και βιωματική προσέγγιση που θα γίνει στη Βιέννη 8 με 12 Ιουλίου του 2018. Το θέμα της είναι πολύ επίκαιρο, είναι Facilitating Hope, διευκολύνοντας την ελπίδα. Θεωρώ πολύ σημαντική την παρουσία μας, στο μέτρο του δυνατού βέβαια, καταλαβαίνω και με δύσκολο πράγμα. Αλλά το να συνδεθούμε με συναδέλφους από άλλες χώρες, το να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να συμβάλλουμε κι εμείς στη διάδοση και στην εξέλιξη της προσωποκεντρικής, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να ευχαριστήσω, τελειώνοντας, τους προσκεκλημένους που με τόση προθυμία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και μας έκαναν την τιμή να έρθουν εδώ, να παρευρεθούν και να συνεισφέρουν στην επιτυχία αυτής της διμερίδας. Αλφαβητικά, τον Δόκτωρ Ηλία Βλάχου, τον Δόκτωρ Ιωάννη Βλάχου, την κυρία Ευγενία Γιωργαντά, την καθηγήτρια Τέθα Μακρύ, τον καθηγητή Γρηγόρη Ποταμιάνου, την καθηγήτρια Φωτεινή Τσαλίγων, τους ομιλητές και εισηγητές των εργαστηρίων που θέλησαν να μοιραστούν τη γνώση και την εμπειρία τους μαζί μας, τους συντονιστές της θεματικής ενότητας, τις κυρίες Ρίτα Βεντούρα, Χρυσούλα Γελιδάκη και Άννα Καραλή για τον συντονισμό της ομάδας συνάντησης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη Πορτοκάλι, τον Γενικό μας Γραμματέα, που υπήρξε ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις επιτροπές και το Διοικητικό Συμβούλιο και ο άνθρωπος που εργάστηκε ίσως πιο σκληρά από όλους μας. Τον Νίκο Κυπριωτάκη, που είχε όλη την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος, των αφισών και την ενημέρωση της ιστοσελίδας μας. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της διμερίδας. Η σειρά των ονομάτων αλφαβητικά πάλι. Το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ιωάννη Βασιλοπούλου, τη Λιάννα Κοντού, την Έλλη Κουβάλα, τον Δημήτρη Πορτοκάλι, τη Δέσποινα Σαμιωτάκη, τη Μαρία Σκουλή, την Επιστημονική Επιτροπή της Διμερίδας, την Αγγελική Κουρή, την Ιωάννα Κουστένη, την Οργανωτική Επιτροπή με συντονιστή τον Δημήτρη Πορτοκάλι, τη Μαρία Σκουλή, την Ιωσιρένα Τσατσά, την Κλεοπάτρα Τσουχνικά, τη Γική Μάτσικα που συντόνισε τις συμμετοχές στα εργαστήρια, τη Γραμματεία της Διμερίδας που είναι σήμερα εκεί και μας βοηθούν, τη Ρούλα Κοροπήλη, Μάτσικα, τη Μαρία Σκουλή, τη Σοφία Νεστοπούλου, Ζήσιμο Καραούζα, Μαρία Κλαδούρη, Νένα Ξανθοπούλου, Χαρά Παλαδίνη. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τη Σχολή Μωραΐτη που ανταποκρίθηκε με προθυμία στην παράκληση του κ. Κασιμάτη να μας προσφέρει αυτό το χώρο που είναι κερδός. Και φυσικά όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα μαζί μας, είμαστε περί τα 190 άτομα σήμερα εδώ.